Μαζί μας μια από τις ηγετικές μορφές φέτος του ΑΟ Καραβά, ο Σαν Βασιλιάδης, λίγο μετά τη λήξη του φετινού τελικού κυπέλου, όπου η ομάδα του ΑΟ Καραβά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με ένα 0 από τον Εθνικό. Με το Σάβα να έχει τις δικές του στιγμές να αλλάξει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε από αυτό. Έχεις βάλει 35 γκολ. Αν γυρνούσες κάποιο γκολ πίσω, θα ήθελες να είναι αυτό σήμερα στη θέση κάποιου άλλου? Σίγουρα εννοείται, όχι απλά μόνο ένα. Και 10 γίναγα για να βάζαμε ένα γκολ σήμερα, έστω να πηγαίναμε στην παράταση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φάνηκε ήμασταν κατώτεροι σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. Προσπαθήσαμε να σοβαρίσουμε το παιχνίδι. Δεχτήκαμε ένα γκολ λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ενώ πηγαίνανε όλα πολύ καλά για μας. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο, με κάποιες φάσεις έτσι, μπας και καταφέρουμε να σοβαρίσουμε, να το πάμε τουλάχιστον στην παράταση. Δεν τα καταφέραμε, ήμασταν και λίγο άτυχοι βέβαια. Συνεχίζουμε, εντάξει, συγχαρητήρια στον Εθνικό. Και τώρα έχετε, δεν μπορείτε να ξεκουραστείτε, έχετε μια πολύ δύσκολη αποστολή την Κυριακή με το Τιμπάκι, στην πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλετε η χρονιά αυτή να επισφραγιστεί και με την άνοδο στην Τρίτη Εθνική. Έτσι ακριβώς, κυρίως μας στόχος είναι η άνοδος. Εντάξει, το κύπελο ήρθε στην πορεία, εννοείται το θέλαμε. Αλλά τώρα από εδώ και πέρα όντως κάτω το κεφάλι, γιατί έχουμε πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Έχουμε 6 ομάδες που είναι αξιόλογες και πολύ δυνατές, είναι πρωταθλήτριες στον κάθε όμιλο. Θα προσπαθήσουμε πάλι με κάτω το κεφάλι. Εντάξει, κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Τώρα όντως έχουμε την Κυριακή με το Τιμπάκι που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θα την κοιτάξουμε διαφορετικά και ελπίζουμε για το καλύτερο. Κλείνοντας, αν θες να σχολιάσεις, επειδή στην απονομή έγινε μια κίνηση από τη διοίκηση, δεν θέλω να σχολιάσεις αυτή την κίνηση, δεν είσαι σε θέση εσύ να το κρίνεις. Ωστόσο, αν θεωρείς ότι κάπου η ομάδα σου σήμερα αδικήθηκε. Εντάξει, τώρα μου λέμε βασικά για ένα πέναλτι, τώρα δεν ξέρω η αλήθεια, δεν ήμουν κοντά στη φάση, να μην λέω λάθος πράγματα. Εντάξει, τώρα η διοίκηση είναι διοίκηση, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τη διοίκηση. Εννοείται στεναχωρήθηκα τώρα για όλο αυτό που έγινε, αλλά είναι απόφαση της διοίκησης, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έγινε, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στα μπαράζ. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.